Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας Citroën στην Ελλάδα, τον Γιάννη τον Καραβά. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα Τάσου, καλημέρα και στους ακροατές. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι, καθώς είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να παρουσιάσουμε, να αποκαλύψεις σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο C5X, ένα μοντέλο το οποίο έλειπε από την γκάμα της Citroën αρκετά χρόνια, καθώς στο παρελθόν και στην Ελλάδα έχει δώσει το στίγμα του. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το προσεχές διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να καλύψουμε και αυτήν την κατηγορία των πολυτελών μεγάλων crossover ουσιαστικά, και γι' αυτό το X, το γράμμα, προδηλώνει τον χαρακτήρα, τον crossover χαρακτήρα που θα έχει το αυτοκίνητο. Για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, επειδή η Citroën βαστήκατε να μας τρελάνετε, βγήκε το νέο Citroën σε 4 Cross, το οποίο εμφανισιακά, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι ένα μοντέλο εκπληκτικά όμορφο και σε προκαλεί να το οδηγήσεις, και έρχεται τώρα το νέο Citroën σε 5X, το οποίο, αν λέγαμε πράγματα για το σε 4 C-Cross, γι' αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω τώρα να το οδηγήσω, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά να μπω κατευθείαν μέσα να το οδηγήσω. Τόσο πανέμορφο μοντέλο είναι. Λίγους μήνες υπομονή. Ουσιαστικά πρόκειται για το μεγαλύτερο μοντέλο από το C4 C-Cross. Έτσι, το C4 C-Cross είναι ένα crossover. Αυτό έρχεται να καλύψει τη μεγάλη κατηγορία των crossover. Εκεί πλέον στοχεύει η Citroën και μας το έχει δείξει και όλα αυτά τα χρόνια στην ιστορία του. Τολμά, καινοτομή, δημιουργεί αυτοκίνητα με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα. Δηλαδή, βλέπεις ένα Citroën ακόμη και ένα Citroën σε τρία στον δρόμο και δεν τον μπερδεύεις με κάποιο άλλο. Ουσιαστικά ξεχωρίζεις ότι είναι Citroën. Και αυτό νομίζω είναι η ιδιαιτερότητα και το όμορφο των αυτοκινήτων της Citroën. Αυτό το αυτοκίνητο, όπως είπες και εσύ, το καλεί να το οδηγήσεις, να μπεις μέσα, να κάνεις μεγάλες διαδρομές. Καθώς είναι μεγάλο, έχει υπερπλούσιους χώρους, ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων. Πλέον η Citroën με το ολιστικό πρόγραμμα άνεσης, το Citroën Advanced Comfort, παρουσιάζει και τη νέα ανάρτηση των προοδευτικών αναρτήσεων, αλλά είναι ενεργές αναρτήσεις. Mm. Άρα ουσιαστικά θυμόμαστε τις παλιότερες υδροπνευματικές αναρτήσεις που έφεραν τα αυτοκίνητα της Citroën. Τώρα σιγά σιγά αυτές οι αναρτήσεις αρχίζουν και φημίζονται για την άνεσή τους. Και νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα πλέον χαρακτηριστικό που αναζητούν οι πελάτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις, αλλά και στις μετακινήσεις εκτός πόλης. Γιατί η Citroën έκανε τέτοια, να το πω, ξαφνικά βγήκε και μπήκε στη μεγάλη κατηγορία των SUV τώρα, προετοιμάζεται για κάτι για το οποίο πλέον θα μπει πολύ δυνατά στον ανταγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες, γιατί στην συγκεκριμένη κατηγορία, όπως ανέφερες, έχει χρόνια να παρουσιαστεί. Ουσιαστικά θέλει να καλύψει όλα τα κέντρα και να έχει μια πληρέστατη γκάμα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2017... Δυστυχώς έπεσε η γραμμή, κάτσε να το ξανακαλέσουμε. Ναι, κόπηκε η γραμμή, ζητώ απολογούμε. Συγγνώμη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ατυχία, μας μαθιάσαμε. Ναι, γιατί πριν είπαμε μια χαρά σύνδεση και ορίστε, δεν κόπηκε κιόλας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Σε αυτό που έλεγα, συνεχίζω σε αυτό που έλεγα, ότι ουσιαστικά το 2017 η Citroën μπήκε στα compact SUV, συνέχισε με το Spender Cross στα μεγαλύτερα SUV και παρουσίασε προσφάτως το crossover. Οπότε καλύπτει τέσσερις κατηγορίες που είναι πλέον σημαντικές τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα, με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούμε τις νέες ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών που θέλουν το κάτι διαφορετικό, το κάτι πιο πρακτικό, γιατί δεν υπήρχε πολυμορφική κατηγορία, πλέον φθήνει. Αλλά όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τα SUV και τα crossover καλύπτουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά από τα πολυμορφικά αυτοκίνητα του παρελθόντος. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η Citroën καταφέρνει και αυτό το δημιουργεί σε ένα όμορφο πακέτο. Όντως όμορφο πακέτο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε από το νέο C5X, τι κινητήρες διαθέτει. Φυσικά θα υπάρχει υβριδική έκδοση. Πες μας λίγο. Κινητήρες βενζίνης για το χρονικό διάστημα και κινητήρες plug-in υβριδικούς με συνδυαστική απόδοση 225 ύπων. Ουσιαστικά θα είναι ο ίδιος κινητήρας που φέρει και το C5X, το SUV, με την απόδοση των 225 ύπων. Θα υπάρχει μια ηλεκτρική αυτονομία περίπου της τάξης των 55 χιλιόμετρων, απλώς ηλεκτρική,
κίνηση, οπότε αυτό βοηθάει και στις καθημερινές μετακινήσεις των πελατών, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας απόδοση 180 ύπων που μας βοηθά για τα ταξίδια μας εκτός πόλης. Άρα ουσιαστικά το C5X έχει έρθει να δώσει και το αποτύπωμά του στην καθαρή βιώσιμη μετακίνηση. Όταν οικονομία, όταν εννοούμε 30 τέτοιο... λεπτά για να φορτίσεις την μπαταρία έως 80%, μέσα σε 4,5 ώρες θα μπορέσεις σε wallbox να φορτίσεις ολόκληρη την μπαταρία. Τεχνολογίες από απομακρυσμένη φόρτιση, οτιδήποτε μπορούν να συμβάλλουν στο μοντέλο. Νομίζω ότι είναι πλέον η επόμενη γενιά των αυτοκινήτων που θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Citroën μέχρι το 2025 έχει στη στρατηγική της ότι όλα τις τα μοντέλα θα φέρουν και από μία ηλεκτρική ή επαναφορτιζόμενη υβριδική έκδοση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως περιμένουμε και αμυγός ηλεκτρικό σε 5X, κάτι που μπορεί να στα πλάνα της Citroën, αν θα γίνει. Για το πρώτο χρονικό διάστημα, εντός του 2022 θα ξεκινήσουν οι εκδόσεις της βενζίνης και οι plug-in επαναφορτιζόμενες υβριδικές, και από το 2023 θα εξεταστεί η ζήτησή του για αμυγός ηλεκτρική κίνηση. Α, είναι το βλέποντας και κάνοντας, ναι, είναι σημαντικό για εταιρεία, γιατί δεν μπορεί να κάτι να επενδύσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να το κάνει αμυγός ηλεκτρικό, κακά τα ψέματα. Ένα πιο ιδιαίτερο μοντέλο, μικρότερη ίσως ζήτηση, και αυτό θα το δείξουν οι ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Για παράδειγμα, αμυγός ηλεκτρική έκδοση είναι στο C4 Cross, που το τσάρισμά του διαθέτει και κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου και αμυγός 100% ηλεκτρικούς. Γιατί είναι μια κατηγορία μεγαλύτερη, πιο μεγάλος αγωγικών, πιο κύρια. Αχα. Λίγο για τους χώρους αποσκευών. Ένα τόσο μεγάλο μοντέλο στο C5X... Μεγάλο, θα έχει και μεγάλους χώρους. Διαβάζω 545 λίτρα ξεκινά το προμπαγκάζ και φτάνει στα 1640. Ακριβώς. Με ενιαίο προμπαγκάζ, οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε και μεγέθη αντικείμενα. Μπορούμε να χωρέσουμε όλες τις αποσκευές μας για ταξίδια, για αποδράσεις ή οτιδήποτε. Ουσιαστικά έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός crossover. Είναι ευέλικτο, είναι πρακτικό για καθημερινή χρήση, αλλά ταυτόχρονα και μια φιλόξενη καμπίνα για την απόλυτη ευεξία και ηρεμία που λέμε. Διαθέτει τα καθίσματα, τα Advanced Comfort με το έξτρα φρόδες υλικό για ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Διαθέτει πάρα πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα. Οπότε νομίζω είναι ένα συνδυαστικό πακέτο που μας εξυπηρετεί και για τις καθημερινές μας ανάγκες, αλλά και για τις ανάγκες σε ταξίδια. Αν και είναι νωρίς ακόμα, έχουμε Μάιο του 2021, ξέρουμε ότι θα κυκλοφορήσει, θα έρθει στη χώρα μας το πρώτο εξάμεινο του 2022. Πότε περιμένουμε από την Citroën να ανακοινωθούν ποιες εκδόσεις και τιμούλες, αν θα υπάρξουν, θα ανακοινωθούν από την Citroën του ομίλου Σιγκελίδη? Οι τιμές θα ανακοινωθούν, ουσιαστικά υπολογίζουμε τους πρώτους δύο μήνες του 2022. Mm-hmm. Νομίζω είναι ακόμη πρώιμο, πρέπει να λάβουμε και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από το εργοστάσιο, αλλά όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος Σιγκελίδη και η Citroën καταφέρνει οι τιμές των αυτοκινήτων της να είναι επίοικος, ευθικές θα έλεγα, συναρπαστικές, οπότε να περιμένετε πολύ καλές τιμές και για αυτό το μοντέλο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει 100.000 φορές και θα το ξαναπούμε. Ο όμιλος Σιγκελίδη είναι από τους λίγους όμιλους στην Ελλάδα οι οποίοι δίνουν βάση στο πώς θα πάρει το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο, τι τιμή πραγματικά θα δοθεί στην ελληνική αγορά, και στηρίζει όσο κανένας άλλος όλο το δίκτυο. Το λέμε και το ξαναλέμε και το βλέπουμε καθημερινά. Για να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Είναι ευκρίνηση να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στην περίπτωση του C4 Cross, είναι αυτό που σας είχαμε πει και στη δημοσιογραφική παρουσίαση, ότι εμείς καταφέραμε και φέραμε το αυτοκίνητο από την δεύτερη έκδοση του εργοστασίου σαν βασική. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, που προσφέρει το εργοστάσιο την εισαγωγική, το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού, εμείς φέραμε το δεύτερο, στην τιμή του πρώτου. Και νομίζω είναι και το διαπραγματευθήκαμε και το καταφέραμε για να καλύψουμε ακόμη περισσότερες ανάγκες των πελατών μας. Κακά τα ψέματα, όταν δίνεις περισσότερα
σε έναν αγοραστή θα το προτιμήσει. Έτσι είναι η αγορά. Όσα περισσότερα δίνει σε πολύ καλή τιμή, ο αγοραστής κοιτάει να πάει εκεί που το συμφέρει οικονομικά και ξέρει ότι θα αποκτήσει και ένα αξιόπιστο καλό αυτοκίνητο και με πλούσιο εξοπλισμό. Κάτι για το οποίο ακριβώς, η Citroën. Δηλαδή βλέπεις σε ένα μεσαίο επίπεδο εξοπλισμού και υπάρχουν όλα τα βοηθήματα, μάλλον όλα τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που φέρουν όλα τα αυτοκίνητα από το highway driver από το stop and start, από την διατήρηση ελέγχου λωρίδας κυκλοφορίας. Μην ξεχνάμε ότι πλέον και το C5-6 θα φέρει ένα ημιαυτόνομο επίπεδο οδήγησης 2. Όλες αυτές τις τεχνολογίες μπορεί να τις πάρεις χωρίς να είναι απαγορευτικές πλέον οι τιμές των αυτοκινήτων. Ανάλογα βέβαια της κατηγορίας του. Εντάξει. Σωστό ότι πληρώνεις και ότι περισσότερο πληρώνεις ένα αυτοκίνητο, παίρνεις παραπάνω εξοπλισμό κακά τα ψέματα και όχι μόνο και απόδοση, κινητήρα και ύπους και ανάλογα. Τι άλλο έχουμε για από τη Citroën? Τι άλλο, το πιο φρέσκο μοντέλο είναι το νέο C4 Cross, όπως το έχουμε αναφέρει ήδη. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την εμπορική του πορεία στη χώρα και νομίζω είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να επισκεφτείτε είτε την ανατολική είτε τη δυτική πλευρά της πόλης, οι υποψήφοι πελάτες, να το δοκιμάσουν, να κάνουν ένα test drive για να δουν αυτό που λέμε την άνεση της Citroën. Και ένα μοντέλο το οποίο μας έστειλες εδώ πέρα πάνω, καθώς εσύ είσαι ο άνθρωπος που, ο άνθρωπός μας, να το ξέρουν οι ακροατές, ο άνθρωπος των δημοσιογράφων είναι πάντα οι άνθρωποι επικοινωνίας που διαχειρίζονται το στόλο και έχει στείλει δημοσιογραφικό πάνω το C4 Cross, οπότε θα έχουμε... Θα κανονίσουμε την Δευτέρα και πρόγραμμα, οπότε θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε για να μας πεις και εσύ τη γνώμη σου. Δεν το συζητάμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μιλήσαμε για τον S5X. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Γιάννη.